Τα στοιχεία των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων προβληματίζουν και σήμερα. Ο Σπύρος Λάμπρου έχει συγκριτικά στοιχεία για να καταλάβουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Είμαστε σταθερά ψηλά, μάρα δυστυχώ αυτό μου λέγανε και οι λοιμοξιολόγοι που μίλησα πριν από λίγο. Πάμε να δούμε τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για να δούμε ακριβώ πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, Παρασκευή, 5 Μαρτίου, νέα κρούσματα 2.215, διασωλυνωμένοι 451, άνθρωποι που έχασαν τη ζωή του από τον κορονοϊό 32. Είμαστε μέσα σ' άκρε που λέμε ειμαστε μεσα σε ακρε που λεμε κοντα με τα χθεσινά 2 πάνω 2 κάτω. Που σημαίνει ότι είμαστε ψηλά συνεχώ. Λοιπόν. Ε, πάμε να δούμε λίγο την Αττική που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανισχύει ιδιαίτερα του λοιμοξιολόγου. Η Αττική λοιπόν έχει 1057 κρούσματα σήμερα. Δεν πέφτει κάτω από τα 1000 και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Είναι κακό το νούμερο, μου λένε οι ειδικοί και για τη Θεσσαλονίκη. 247, 247 τα νέα κρούσματα σήμερα. Τι έγινε όμω μέσα σε μία εβδομάδα, Εμεί ψάξαμε να δούμε τι έγινε από Παρασκευή σε Παρασκευή και δυστυχώ τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου καλά. Νέα κρούσματα, αύξηση από Παρασκευή σε Παρασκευή 23,7%. Εισαγωγέ μονάδε εντατική θεραπεία, αύξηση 21,5%. Στη Θεσσαλονίκη τα ενεργά κρούσματα άγγιξαν, αύξηση έχουμε εδώ, κοιτάξτε, 37%. Είμαστε σε lockdown, έτσι. Είμαστε σε lockdown και παρόλα αυτά, κοιτάξτε την αύξηση που παρατηρείται. Ο Μάρτη έχει αρχίσει δύσκολα μέσο όρο κρουσμάτων για τον Μάρτιο, νέων κρουσμάτων, είναι πάνω από 2.000 κάθε μέρα. Έχουν μπει και άλλε περιοχέ στο βαθύ κόκκινο, όπω είναι η Φοκίδα και τα Ανόγια. Και θα διανύουμε έμπαινε... τι πρώτε μέρε του Μαρτίου, δηλαδή. Ακριβώς. Ούτε εβδομάδα δεν έχουμε κλείσει. Ούτε εβδομάδα, που κανονικά θα έπρεπε να είχαν πέσει, γιατί είμαστε σε lockdown και ποτέ το τηρούμε κάποια μέτρα. Και είπαμε Φωκίδα και Ανόγια είναι σε βαθύ κόκκινο. Θα έμπαινε και η Λάρισα, αλλά δεν θα μπει λόγω τη κατάσταση που βιώνει σεισμού. άνθρωποι και λόγω του σεισμού. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Αναφορικά με την κατανομή των νέων κρουσμάτων στις μεγάλες πόλεις, σημειώνουμε 1.022 νέα κρουσμάτα στην Αττική, 247 στη Θεσσαλονίκη και 107 στην Αχαΐα. Το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας μας συνεχίζει να αυξάνεται, με το επικοινωνιόμενο μέσο των 7 τελευταίων ημέρων να φτάνει στα 1.909 κρουσμάτα ανά μέρα, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί μέσα στις τελευταίες 15 μέρες. Ο αριθμό των τεστ που διενεργήθηκαν αυτή την εβδομάδα κατά μέσο όρο ξεπέρασαν τι 44.000, με περισσότερα από 50.000 τεστ να διενεργούνται το τελευταίο τρίμερο. Ο δείκτης θετικότητα επίση αυξήθηκε, αγγίζοντα το 4%. Ευτυχώ, από τα μέσα του Φεβρουαρίου και μετά, Παρατηρείται μια μικρή μείωση στο ποσοστό των νέων κρουσμάτων στου ενήλικε άνω των 75 ετών, γεγονό που πιθανότατα συνδέεται με την εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιών αυτών. Αυτό είναι ένα πολύ ευήκονο μήνυμα το οποίο παρακολουθούμε στενά. Την τελευταία εβδομάδα, σχεδόν 200 συνάνθρωποι μα, 196, διασωλεινώθηκαν, αυξάνοντα την πλειότητα των μεθ-COVID στο 63% στην επικράτεια. Στην Αττική η πλειότητα αυτή υπολογίζεται στο 87% παρόλο που έχουν σημαντικά αυξηθεί οι διαθέσιμες κλίνες για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι παρόλο που παρατηρείται μια μικρή αύξηση των αριθμών των συνανθρώπων μας που χάνονται καθημερινά, ο δείκτης θανάτων αναεπιβεβαιωμένο κρούσμα παραμένει σταθερά χαμηλό. Με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην εμφανίζει αυξημένη θνητότητα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων γεωρομόμου.